Να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου, ο οποίος είναι οθωμανολόγος, νομικός, γνωρίζει έτσι όλο το πλαίσιο. Και να ξεκινήσουμε αυτό. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθακόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Πυρέ, τους ακροατές σας. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός οδεύει σε αυτή τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη. Αύριο ουσιαστικά έχουμε την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει. Από την άλλη, όπως μας ανέφερε και η Κατερίνα πριν, η συνάδελφός μας, η κύρια έτσι φράση που βγήκε από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού αναφορικά με αυτή τη συνάντηση είναι ότι είμαστε μακριά από τη Χάγη. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εσάς σε τι είμαστε κοντά. Τάξω το ρεπορτάζ προηγουμένως, εξαιρετικό, έτσι είναι. Και μπορώ να πω ότι άκουσα με ανακούφιση τη δήλωση του Πρωθυπουργού χθες και περί κόκκινων γραμμών και ότι δεν συζητάμε τα θέματα ελάττωση κυριαρχίας ή τέλος πάντων θέματα που σχετίζονται με την κυριαρχία. Γιατί το αντίστοιχο ρεπορτάζ στον τουρκικό τύπο ήταν ότι από τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού αυτοί κατάλαβαν και ερμήνευσαν, οι συναδελφοί σας στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα δεν κάνει πίσω στην καταχρηστική άσκηση δικαιωμάτων κατά αυτούς που κάνει η Ελλάδα, έχοντας στρατικοποιημένα τα νησιά και θεωρώντας ότι μπορεί να επεκτείνει τα ναυτικά της μίλια πέραν των 6. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι διαφορετική ανάγνωση από εκεί και πραγματικά με την Τουρκία διαχρονικά έχουμε παράλληλους μονολόγους. Το θέμα της Χάγης, όπως έχω πει και με αρθρογραφία και μάλιστα είχα κάνει μια έτσι μακρά ανάλυση το Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, στα Νέα, σε ένα αφιέρωμα που μου είχαν εκεί με 10 ερωτήσεις και απαντούσα για όλα τα θέματα και αυτό το πιθανολογούμενο. Θεωρώ ότι εκείνο που έχει καταλάβει η ελληνική διπλωματία και ορθώς κατά μένα είναι το εξής, ότι πρώτον ακολουθούμε το θουκυδίδιο δόγμα χρονοτρίβου, δηλαδή χρονοτριβούμε, γιατί αυτό το να συζητάς χωρίς τελικά να καταλήγεις κάπου με την Τουρκία είναι ένα στρατήγημα, αν θέλετε, το οποίο μπορεί να μας κρατήσει σε μια ηρεμία όσο η Τουρκία για δικούς της λόγους θεωρεί ότι συνομιλώντας δείχνει ένα καλό πρόσωπο στην Αμερική, γιατί αυτή ευελπιστεί στα F-16, όπως ξέρουμε, ξαναβάθμιση στα Viper. Άρα λοιπόν αυτή για δικούς τους λόγους και αυτή χρονοτριβεί. Εμείς για δικούς μας λόγους. Και γιατί χρονοτριβούμε εμείς? Πρώτον, για να είναι ήρεμη η Τουρκία σε θέματα τουλάχιστον παραβιάσεων και εμείς σηκώνουμε κάθε και λίγο τα κοστοβόρα αεροπλάνα έτσι να κάνουμε τις πτήσεις. Από εκεί και πέρα όμως, πραγματικά, ο οποίος κάθεται και σκέφτεται τη Χάγη, πρέπει να σκέφτεται στο πίσω μέρος του κεφαλίου του ότι δεν συνομιλούμε ούτε με το Λουξεμβούργο, με τη Δανία, ούτε με την Ιταλία ή έστω την Αίγυπτο. Συνομιλούμε με την Τουρκία, δηλαδή τον ιστορικό εχθρό μας στην περιοχή, τον κακό δίστροπο γείτονα, που είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο, που λέει διάφορα παράδοξα. Μια είμαστε φίλοι, μια θα μας ρίξουν πυράβλους στην Αθήνα κτλ. Όπως έλεγε τον Ταϊφούν ο Ερντογάν. Και πάμε κατευθείαν με ένα λογικό έτσι άλμα και επιχείρημα να δούμε κατευθείαν ότι έστω και πήγαμε στη Χάγη. Η Χάγη, ξέρετε, ως απόφαση, ως δικαστήριο, δεν πρέπει να χρησιμοποιώ την νομική μου δικηγορική ιδιότητα. Την απόφαση του δικαστηρίου δεν μπορεί να την επιβάλλει κανένας. Εναπόκειται στην καλοπιστία των συμβαλωμένων μερών το αν θα εφαρμοστεί μια απόφαση του δικαστηρίου της Χάγης. Δεν υπάρχει δηλαδή διεθνής αστυνομικός και δεν υπάρχει και διεθνής δικαστικός εμπελητής να επιβάλλει μια δικαστική απόφαση διεθνούς δικαστηρίου ή οργάνου. Άρα η Τουρκία λοιπόν, αν μετά πει δεν με συμφέρει, δεν θέλω να την εφαρμόσω, ή έρθει ένας άλλος ηγέτης μεθαύριο στην μεταρρυθμιστική εποχή και πει δεν σέβομαι τίποτα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, όπως κάνει στις συνθήκες Λοζάνης, δηλαδή τώρα που θέλει να τη θεωρεί νεκρή και αναθεωρητέα. Ποιος θα το επιβάλλει? Μου λένε συνάδελφοί μου, και ορθώς, θεωρητικά βέβαια, θα την επιβάλλει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε με την εμπειρία μας. Εφαρμόζει ψηφίσματα Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ή γενικά του ΟΗΕ η Τουρκία στην Κύπρο? Όχι. Τι έκανε με την ερευνητική δύναμη του ΟΗΕ τώρα στην Μεσονάδα? Κόντεψε να του πετάξει έξω, βέβαια, το συζητάμε. Άρα λοιπόν, ποιο θα τη επιβάλλει τη δικαστική απόφαση τη Χάγης? Κανένα. Άρα λοιπόν, η Ελλάδα, πραγματιστές να είμαστε, έχοντας δίπλα την Τουρκία ως κακό δίστροπο γείτονα, παράδοξο και αναξιόπιστο, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι, αν δεν θέλει να συγκρουστεί, εγώ δεν είμαι καθόλου του συγκρούσεως και του πολέμου, να κρατά καθυστερήσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς, ναι, δηλαδή αυτό το λέει ο Θουκυδίδης και νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση κάνουμε σοφά. Κύριε Σταθακόπουλε, πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, τοποθέτηση. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε τα φώτα σας, καθώς έχει ξεκινήσει αυτή η αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, με κύριο στόχο, όπως δείχνουν όλα, την ηρεμία.